δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα, 1η Ιουνίου, στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, οικία των Υπουργών Οικονομίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, που είναι η εκτελεστική απόφαση της εγκριτικής του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διοίκηση του ΕΛΓΑ, απαντώντας στους εσπεριτοκαλλιεργητές των περιοχών Άρτας, Πρέβεζας, Θεσπρωτείας για την πορεία του προγράμματος ΨΕΑ πρώτου τριμήνου 2008, που αφορά τις ζημίες από τον παγετό το Φεβρουάριο του 2008, σε ανακοίνωσή της επισημαίνει πως οι υπηρεσίες του οργανισμού ενεργούν τη διασταύρωση των στοιχείων του οικονομικού και διοικητικού ελέγχου και θα κοινοποιηθούν τα πορίσματα από 15 έως 20 Ιουνίου του 2009 και θα καταβληθούν αμέσως οι οικονομικές ενισχύσεις για την απώλεια της παραγωγής 2008-2009. Όσοι παραγωγοί παρέλειψαν να προσκομίσουν μερικά δικαιολογητικά τα οποία τους ζητήθηκαν από τον έλεγχο, θα κάνουν τη σχετική ένστασή τους και θα τα προσκομίσουν για να λάβουν τις ενισχύσεις τους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΛΓΑ, με το πρόγραμμα που υπέβαλε ο Οργανισμός Προσέγκρισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 28 Ιουλίου 2008, είναι η πρώτη φορά στα τελευταία 10 χρόνια που επιτυγχάνεται καταβολή οικονομικών ενισχύσεων για την απώλεια της παραγωγής, πρώτη συμπληρώσεως έτους από την υποβολή του αιτήματος. Όπως επισημαίνει και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στον ομό Κώστας Παπασιώζος, για τα δύο προγράμματα ανασύστασης και αναδιάρθρωσης, το ποσό για τον ομό Άρτας ανέρχεται στα 80 εκατομμύρια ευρώ. Οι λογαριασμοί των παραγωγών θα πιστωθούν μέσα στον Ιούνιο.